Όταν ξεκίνησε η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αυτή διαφημίστηκε ως μια προοδευτική δημοκρατική πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία με προοδευτικό πρόσημο, που δήθεν θα έφερνε μια τομή στο Σύνταγμα. Όσοι όμως μελέτησαν τις προτάσεις της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, ή όσοι το κάνουν έστω και τώρα, όσοι παρακολούθησαν τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, όσοι βλέπουν την ουσία και την πραγματικότητα πίσω από τις μεγαλοστομίες, θα διαπίστωσαν ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μία αναθεώρηση που, όπως και οι προηγούμενες, έχει στόχο να υπηρετήσει μια σειρά από σύγχρονες ανάγκες του συστήματος, του αστικού πολιτικού συστήματος, προκειμένου αφενός να μην διαταράσσεται η άσκηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, αφετέρου για να αναστηλωθεί το κύρος του αστικού, του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος στη λαϊκή συνείδηση και να κρύψει τη σύψη, τη βαθιά σύψη που με κάθε ευκαιρία αυτό αναδύει. Φυσικά δεν παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλου είδους σκοπιμότητες, προεκλογικές, επικοινωνιακές, για να τονωθεί ο κάλπικος διπολικός καυγάς ανάμεσα κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και να κρυφτούν οι μεγάλες τους συγκλήσεις. Συγκλήσεις που αφορούν και την οικονομία, τους αντιλαϊκούς νόμους, τα μνημόνια, συγκλήσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, συγκλήσεις όμως που αφορούν και τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί αν δει κανείς προσεκτικά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας των άλλων κομμάτων, θα διαπιστώσει ότι παρά τις επιμέρους διαφορές τους, ότι παρά τη συμφωνία τους που υπάρχει ή δεν υπάρχει στα περισσότερα άρθρα, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, υπάρχει μία κλωστή, ένα νήμα που συνδέει αυτές τις προτάσεις, υπάρχουν διακριτοί κοινοί στόχοι και κοινές διακηρύξεις. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Πρώτον, και υπόθηκε πριν και από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητική πολιτική σταθερότητα, κυβερνητική πολιτική συνέχεια, έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η άσκηση της κυρίαρχης πολιτικής από μια σειρά παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους μπορεί να είναι και ο λαϊκός παράγοντας και η πίεση που μπορεί να ασκεί και έχει δικαίωμα να ασκεί ο λαός προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτό προσπαθείτε, για παράδειγμα, να επιτύχετε με την κοινή ουσιαστικά πρότασή σας για την αναθεώρηση του άρθρου 32 και την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διενέργεια εκλογών, παρά το ότι ο ένας λέει εκλογή από το λαό και ο άλλος λέει εκλογή με 151, αν τελικά αποβεί άκαρπη η διαδικασία στη Βουλή με πιο αυξημένες πλειοψηφίες, και παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014 έλεγε, και λογικό ήταν από τη δική του μεριά, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να αξιοποιείται η προεδρική εκλογή για να φύγει μια κυβέρνηση που είναι καταδικασμένη στη συνείδηση της λαϊκής πλειοψηφίας. Αυτό λέγατε τότε. Ο κύριος Κατρούγκαλος μάλιστα τότε έλεγε ότι ακόμη και τον Θεό να προτείνουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμείς δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε. Άλλο πράγμα βέβαια, ότι αυτή η κυβερνητική αλλαγή του 2015 όχι μόνο διέψευσε τις προσδοκίες αυτής της λαϊκής πλειοψηφίας, αλλά συνέχισε την πολιτική από εκεί που τη σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Τώρα κάνετε τούμπα με αυτή την πρόταση για το άρθρο 32. Την κυβερνητική σταθερότητα, που για το λαό σημαίνει αστάθεια, προσπαθείτε επίσης να την επιτύχετε και με άλλες προτάσεις. Όπως είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματικά κατοχυρωμένα... Κάτι λίγο ησυχία, παρακαλώ. Είμαστε που είμαστε λίγοι. Παρακαλώ. Για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες τετραετείς κοινοβουλευτικές θητείες ή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας και την απόρριψή της, αν δεν υπάρχει συμφωνία για νέο πρωθυπουργό, που ουσιαστικά οδηγεί στο εξής αποτέλεσμα. Προτάσεις δυσπιστίας που υπερψηφίζονται να μην οδηγούν σε πτώση της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές, αλλά είτε να συνεχίζει μια κυβέρνηση
που όμως έχει χάσει την πλειοψηφία, είτε να αναζητούνται συμπράξεις για νέα σχήματα χωρίς εκλογές. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το αντιδραστικότατο σχήμα, αυτή την αντιδραστική πρόταση, την εμφανίζεται και ως παράδειγμα προόδου και δημοκρατίας. Τι θέλετε να λύσετε? Και η μεν και η δε. Θέλετε να προχωρήσετε σε μια σειρά αναγκαίες προσαρμογές στον τρόπο λειτουργίας του αστικού κράτους και των κυβερνήσεών του, παίρνοντας υπόψη ότι ο σημερινός πολιτικός συσχετισμός δεν επιτρέπει τη συγκρότηση σταθερών μονοκομματικών κυβερνήσεων με τον τρόπο που αυτό γινόταν στο παρελθόν. Εξού και η αγωνία σας για την κυβερνητική σταθερότητα, εξού και η σύμπτωσή σας σε αυτό το κομμάτι, ειδικά σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ακόμη κι αν δεν υπάρχει σύμπτωση ως προς τα μέσα, υπάρχει σε κάθε περίπτωση σύμπτωση ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Δεύτερος στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης, επίσης κοινός. Η λεγόμενη ηθική, η τιμή του πολιτικού συστήματος. Να αναστηλωθεί το κύρος του αστικού πολιτικού συστήματος στα μάτια του λαού, ένα κύρος το οποίο κλονίστηκε και δικαιολογημένα εξαιτίας της κρίσης, των μέτρων, της ασυνέπειας λόγων έργων, του να λες ότι δεν κόβω συντάξεις και να τις κόβεις, το οποίο όμως κύρος συνεχίζει να κλονίζεται και εξαιτίας των πρόσφατων φαινομένων, των μπαζαριών, των συναλλαγών, των μεταγραφών, στα οποία έχετε διαπρέψει όλα τα κόμματα. Και αυτή η προσπάθεια πάει χέρι-χέρι με μια προσανατολιστική θεωρία που εμφανίστηκε τα χρόνια της κρίσης με βασικό φορέα το ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία θεωρία για την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης φταίει ο τρόπος λειτουργίας και ηθική του πολιτικού συστήματος. Συνεπώς, αν αλλάξει αυτός ο τρόπος λειτουργίας, τότε θα αντιμετωπιστεί η κρίση ή θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες δυνατότητες για την απείληση των λαϊκών προβλημάτων. Μια θεωρία που στην ουσία της αθωώνει το σύστημα, την αγορά, τον ανταγωνισμό, με τα οποία είναι σύμφυτα η μίζα, η εξαγορά, η διαπλοκή με το πολιτικό προσωπικό, και το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει νερό στο μήλο και τη δημαγωγία αντιδραστικών και φασιστικών δυνάμεων. Σε αυτό το πλαίσιο της ηθικοποίησης, της δήθεν ηθικοποίησης του πολιτικού συστήματος, εντάσσεται και η πρόταση για το άρθρο 86 και το νόμο περί ευθύνης υπουργών, που ενώ το λαϊκό αίτημα, θυμίζουμε, αλλά και το σύνθημα πολιτικών δυνάμεων ήταν ο νόμος αυτός να καταργηθεί τελείως με τις προτάσεις σας και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ο νόμος αυτός δεν καταργείται, αλλά παραμένει, έστω και με ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι αυτή για την κατάργηση της μειωμένης παραγραφής ή ερμηνευτική δήλωση, έτσι ώστε ορισμένα όμως αδικήματα να υπάγονται απευθείας στη δικαιοσύνη. Τι διατηρείται όμως από το άρθρο 86? Διατηρείται ο βασικός του πυρήνας, σύμφωνα με τον οποίο η απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, για την άσκηση ποινικής δίωξης, για την ανάκληση της ποινικής δίωξης, θα την έχει πάλι η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όπως επίσης, η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων θα γίνεται από ειδικό δικαστήριο και όχι φυσικά από την τεκτική δικαιοσύνη, όπως γίνεται για όλους τους πολίτες. Και επίσης, μια σειρά αδικήματα, όπως είναι για παράδειγμα η απιστία, η κατάχρηση εξουσίας, θα εξακολουθήσουν να είναι στην αρμοδιότητα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και να παίζονται τα διάφορα πολιτικά παιχνίδια που έχουμε δει κατά καιρούς να παίζονται. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι θα ψηφίσουμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να δοθεί όθηση στην αλλαγή αυτής της άθλιας διάταξης, χωρίς όμως να θεωρούμε ότι οι προτάσεις που γίνονται λύνουν το πρόβλημα και διεκδικώντας και τώρα αλλά και στην επόμενη Βουλή, είτε να υπάρχει ολοκληρωτική κατάργηση αυτού του άρθρου ή τουλάχιστον να μην εξαρτάται η άσκηση δίωξης, προκαταρκτικής εξέτασης κτλ. Από την απόφαση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ο τρίτος στόχος
αυτής της αναθεώρησης ήταν φυσικά για να στηθεί μια κάλπικη βολική αντιπαράθεση ανάμεσα κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, για να κρυφτεί η στρατηγική του ταύτιση στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ για να προβάλλει την ψευδεπίγραφη νεοφιλελεύθερη ατζέντα σε αντίθεση με τις ακραίες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιεί ο ίδιος στην πράξη και που ενσωματώνει αυτές τις ακραίες θέσεις, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία με αιχμή κυρίως την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να εμφανίσει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι δίθεν εχθρός της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, όταν όλοι αναγνωρίζουν από την Κομισιόν μέχρι τον ΟΣΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε και πολύ ευέλικτος και πολύ αποτελεσματικός για να εφαρμόζει αντιλαϊκές πολιτικές και να περνάει μέτρα που δεν μπόρεσαν ή δεν πρόλαβαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η κάλπικη αντιπαράθεση εκδηλώθηκε κυρίως στο κομμάτι των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και σε ορισμένα άλλα άρθρα του Συντάγματος. Και είναι λογικό, γιατί σε αυτό ακριβώς το τμήμα του Συντάγματος, των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αντανακλάται η μεγάλη διάσταση, η μεγάλη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις φραστικές διακηρύξεις και αναφορές που μπορεί να υπάρχουν σε ένα αστικό σύνταγμα και σε αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα και στην πραγματική ζωή. Γιατί και σήμερα υπάρχουν στο Σύνταγμα διατάξεις για το δικαίωμα στην εργασία, στην κατοικία, στην απεργία. Αυτές οι αναφορές όμως καθόλου δεν απέτρεψαν όλα αυτά τα χρόνια η ανεργία να έχει φτάσει στα ύψη, οι λαϊκές κατοικίες να φορολογούνται και να κατάσχονται ή οι απεργίες να βγαίνουν κατά τα 9 δέκατα παράνομες και καταχρηστικές. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί η αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων καταντά ένα άδειο πουκάμισο, όταν την ίδια στιγμή υπάρχει ένα σύνολο από ρήτρες, παραθυράκια, εξαιρέσεις, εκτελεστικούς νόμους. Είναι η αναφορά που γίνεται στο Σύνταγμα, εκτός αν νόμος ορίζει διαφορετικά, που καταστρατηγούν στην πράξη αυτά τα δικαιώματα για να προστατεύσουν τον υπέρτατο νόμο, την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, τις εκμεταλλευτικές σχέσεις, την πολιτική σταθερότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Και αυτός ο υπέρτατος νόμος εμφανίζεται στο Σύνταγμα πότε ως δημόσιο συμφέρον, πότε ως δημόσια ασφάλεια, πότε ως δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια, πότε ως κάτι άλλο. Πέρα όμως από αυτές τις διάφορες ρήτες και εξαιρέξεις που υπάρχουν στο Σύνταγμα και περιορίζουν στην πράξη αυτά τα δικαιώματα, υπάρχει και κάτι ακόμη. Υπάρχει ένας ακόμη συνταγματοποιημένος μάλιστα με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις δούριος ύπος σε βάρος και όποιων και όσων δικαιωμάτων αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα. Ποιος είναι αυτός? Η αναγνώριση της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα άρθρα 28 και 80 και τις αντίστοιχες ερμηνευτικές δηλώσεις που επέβαλαν η όποια ερμηνεία του Συντάγματος να γίνεται υπό το πρίσμα της συμμετοχής της χώρας μας στο ευρωενωσιακό οικοδόμημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ. Και αν δει κανείς τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει κοινωνικό, ατομικό, δημοκρατικό δικαίωμα που να μην υπονομεύτηκε, που να μην χτυπήθηκε από το βαθιά αντιδραστικό και αντιλαϊκό δίκαιο που παράγεται στα επιτελεία των Βρυξελών, από τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που μπήκαν στο στόχαστρο με τις διάφορες λευκές και πράσινες βίβλους, από τα μνημόνια μέχρι φυσικά τις λαϊκές δημοκρατικές ελευθερίες. Αυτή είναι, ήτανε, είναι και θα συνεχίσει να είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα, η αντιλαϊκή ευρωπαϊκή κανονικότητα, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κατρούγκαλος και που δεν έχει καμία σχέση με δικαιώματα και ελευθερίες, τα οποία τώρα δήθεν απειλούνται, λες και τα προηγούμενα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν προστάτης και εγγυητής των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι είναι κάλπικη αυτή η αντιπαράθεση και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και από τη διαδικασία της συγκεκριμένης της συνταγματικής αναθεώρησης που το επιβεβαιώνουν. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να μπει
διάταξη στο Σύνταγμα για τον ευρωενωσιακό προσανατολισμό να κατοχυρώνεται ο ευρωενωσιακός προσανατολισμός της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί κάτι διαφορετικό από αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να μπει στο Σύνταγμα διάταξη για τη δημοσιονομική πειθαρχία, που ήταν σύμφωνα και είναι σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει, μία ακραία θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί κάτι διαφορετικό από αυτό. Δεν υλοποιεί την πολιτική των υπερ ματωμένων πλεονασμάτων. Και μάλιστα, όχι μόνο ασκεί αυτή την πολιτική, αλλά ασκείται και εφέσεις σε θετικές αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων, θεωρώντας συνταγματικές τις περικοπές δώρων και επιδομάτων που έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος και της δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας, ή θεωρώντας συνταγματική την αθλειότητα, τη βαρβαρότητα της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας για τους εργαζόμενους. Να λοιπόν, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια πραγματική αντιπαράθεση. Μιλάμε για μια αντιπαράθεση που θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε από τη μια μεριά ως συνταγματοποιημένος νεοφιλελευθερισμός της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη μεριά ο εφαρμοσμένος νεοφιλελευθερισμός του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν ο όρος νεοφιλελευθερισμός, ξέρετε, δεν είναι δόκιμος, γιατί μιλάμε για την στρατηγική, για την αστική, αντιλαϊκή στρατηγική. Ωστόσο, ακόμη και ορισμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο αθώες όσο παρουσιάζονται ή όσο φαίνονται. Παραδείγματος χάρη, στην πρότασή σας για την κοινωνική ασφάλιση, στη διατύπωση που κάνετε, εισάγεται συνταγματικά ο όρος της ανταποδοτικότητας, που αποτέλεσε τον πολιορκητικό κριό όλα αυτά τα χρόνια για τη διάλυση του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα έχει απομείνει στην ασφάλιση. Επίσης, είναι χαρακτηριστική τόσο στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η πρόθεση να συνταγματοποιηθεί η λογική της ακραίας φτώχειας, του ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης, ενός εγγυημένου εισοδήματος, που μόνο αυτό θα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει το κράτος, και από εκεί και πέρα ο σώζον εαυτό σωθήτο. Ή η πρόταση που γίνεται για να είναι μόνο τα δίκτυα διανομής του νερού και της ενέργειας υπό δημόσιο έλεγχο, όχι για να ανακοπεί η πορεία ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης, που άλλωστε προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά για να αποτελέσει ο δημόσιος έλεγχος στα δίκτυα τον τροχονόμο αυτής της διαδικασίας. Και σε άλλα άρθρα φαίνεται αυτή η υποκρισία. Πάρτε για παράδειγμα το άρθρο που προτείνεται για τα λαϊκά δημοψηφίσματα και την άμεση δημοκρατία, όπως λέτε. Και τι προτείνεται? Προτείνεται δημοψήφισμα μόνο για εθνικό ή κοινωνικό ζήτημα, όχι για δημοσιονομικά ζητήματα, που είναι το 90% των αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων. Αφού συγκεντρωθούν 500.000 και 1 εκατομμύριο ψήφοι, χωρίς το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος να είναι δεσμευτικό και με τη δυνατότητα που έχει η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εμποδίσει τη διενέργεια αυτού του δημοψηφίσματος. Στην ουσία, δηλαδή, μιλάμε για δημοψηφίσματα τύπου 2015, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Ή αυτό που λέτε για την νομοθετική πρωτοβουλία, τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, που είναι και δικιά μας πρόταση. Ποια ήταν όμως η πρακτική σας? Πρόταση νόμου που κατέθεσαν στη Βουλή 513 συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούσαν χιλιάδες εργαζομένους, να την κρατάτε 2 χρόνια στα συρτάρια του Υπουργείου και να μην την φέρνετε για συζήτηση στη Βουλή. Αυτή είναι η ευαισθησία σας για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες από τη μεριά του λαού. Το ότι δεν μιλάμε για μια προοδευτική, αλλά για μια ακόμη αντιδραστική αναθεώρηση, δεν φαίνεται όμως μόνο από τις βασικές προτάσεις που καταθέσατε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται και από αυτές που απορρίψατε, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Προτάσεις που καταθέσαμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία για την προστασία και διεύρυνση των λαϊκών δημοκρατικών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, χωρίς φυσικά να έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει ένα προοδευτικό ή δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Όπως ήταν για παράδειγμα οι προτάσεις μας για την αναθεώρηση των άρθρων 27 και 28 που επιτρέπουν περιορισμούς στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και εκχώρησής τους σε ξένα κέντρα,
όπως η παράγραφος 2 του άρθρου 27 που επιτρέπει τη διένευση ξένων στρατευμάτων από τη χώρα μας και ζητάμε να αλλάξει, ή η πρότασή μας για να προσθεθεί παράγραφος στο άρθρο 27 που να μην επιτρέπει την απόκτηση και παραμονή πυρηνικών και χημικών όπλων στη χώρα μας. Απορρίψατε ακόμη και αυτό. Ακόμη και αυτό. Απορρίψατε την πρότασή μας για να υπάρξει παραπέρα διεύρυνση του δικαιώματος της απεργίας, με την κατοχύρωση της απεργίας πολιτικής αλληλεγγύης και τη συνταγματική απαγόρευση της ανταπεργίας του γνωστού lockout, για την επέκταση του απεργιακού δικαιώματος στα σώματα ασφαλείας και τους δικαστικούς, για να είναι η κοινωνική ασφάλιση αποκλειστική υποχρέωση του κράτους, να υπάρχει πλήρης κατοχύρωση χωρίς περιορισμούς των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να καταργηθεί η συνταγματική απαγόρευση για μονιμοποίηση των συμβασιούχων που σήμερα διαδηλώνουν οι εκπρόσωποι τους για το θέμα αυτό. Αρνηθήκατε και αυτήν ακόμη την κατάργηση των άρθρων ζόμπι, των άρθρων βρικολάκων 48 και 107 που αφορά τη συνταγματική κατοχύρωση των προνομίων του εφοπλιστικού και ξένου κεφαλαίου, είτε την τροποποίηση του άρθρου 18, έτσι ώστε ο ρηκτός πλούτος της χώρας, τα κοινωνικά αγαθά, οι δημόσιες εκτάσεις ορεινούς όγκους, αιγυαλούς, αρχαιολογικοί χώροι, να μην παραχωρούνται σε τρίτους για εκμετάλλευση. Αρνηθήκατε να υιοθετήσετε ή ξεπεράσατε με ημίμετρα ακόμη και ορισμένα υπερώρημα αιτήματα αστικού εξυγχρονισμού, όπως είναι ο πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 αιώνες σε κάποιες χώρες και έχει συντελεστεί σε άλλες χώρες εδώ και δεκαετίες. Και διαχωρισμό, πλήρη διαχωρισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατάργηση της επικρατούσας θρησκείας, υποχρεωτικότητα του πολιτικού τύπου στον όρκο, στο γάμο κτλ. Ανεξάρτητα, φυσικά, με το σεβασμό στο θρησκευτικό συνέστημα και τη δυνατότητα να τελείται και θρησκευτικός θρησκευτικός γάμος. Και όλα αυτά για την κατάργηση του κατηχητικού χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, και όλα αυτά που διατυπώθηκαν πριν 100 χρόνια στη χώρα μας από το ιδρυτικό συνέδριο του ΚΚΕ, τότε ΣΕΚΕ, και μάλιστα ως αιτήματα άμεσα, τα απορρίψατε στο όνομα του μαξιμαλισμού. Είναι μαξιμαλισμός, λέτε, αυτά που ζητάει το ΚΚΕ. Απορρίψατε να κατοχυρωθεί συνταγματικά η απλή και ανώθευτη αναλογική και όχι η καρικατούρα που φέρνετε με το 10% των εδρών να μπορεί να μην διανέμεται αναλογικά, ή τη ρύθμιση να μην διορίζεται η ηγεσία των δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση, που ήταν και δικιά σας παλιά πρόταση, όπως είναι και πρόταση σήμερα των δικαστικών. Όλα τα παραπάνω που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια δέσμη προοδευτικών προτάσεων, τα απορρίψατε χωρίς συζήτηση. Φυσικά δεν είχαμε καμιά αυταπάτη ότι θα τα υιοθετούσατε, γιατί η στρατηγική που υπηρετείτε, ο δρόμος που ακολουθείτε, δεν χωρά τις παραμικρές αποκλίσεις, ούτε καν στοιχειώδεις αλλαγές αστικού εξυγχρονισμού. Γι' αυτό εμείς αυτές τις προτάσεις τις καταθέτουμε πάνω απ' όλα για συζήτηση, για προβληματισμό, στον ίδιο το λαό, στους εργαζόμενους, στο κίνημά τους, για το τι πρέπει σήμερα να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε. Έτσι ώστε μέσα από αυτή την πάλη οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν ότι η υπεράσπιση και διεύρυνση αυτών των δικαιωμάτων απαιτούν βαθύτερες ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την εξουσία. Γιατί σήμερα, ό,τι και να κατακτάνει οι εργαζόμενοι, τελικά θυσιάζεται στο βωμό των ιερών και των οσίων που πάνω απ' όλα προστατεύει το σύνταγμά σας, την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την ψευδεπίγραφη τυπική ισότητα που υπάρχει στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες ανάμεσα στο φτωχό, τον άνεργο, τον εργαζόμενο, τον μεροκαματιάρη και σε αυτούς που κατέχουν όλο τον πλούτο. Αυτή την ψευδεπίγραφη τυπική ισότητα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την δικτατορία, την ομή δικτατορία του κεφαλαίου, εμείς προτάσουμε μια ανώτερη μορφή δημοκρατίας που θα εδράζεται στους τόπους δουλειάς, σε μια πρωτόγνωρη μορφή άμεσης συμμετοχής, ελέγχου, αιρετότητας, λογοδοσίας και ανάκλησης των εκλεγμένων αντιπροσώπων του λαού,
στο πλαίσιο μιας νέας κοινωνικής οργάνωσης της κοινωνίας. Ο λαός έχει το δικαίωμα να παλεύει σε μια τέτοια κατεύθυνση και επίσης έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη να επιβάλλει αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, το άγχος σας για να εξασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα δείχνει και την ανησυχία σας για πιθανές αστάθειες. Εμείς αυτές τις αστάθειες του πολιτικού συστήματος καλούμε το λαό να μην τις φοβηθεί, αλλά να τις αξιοποιήσει, να τις διευρύνει προς όφελός του, για να εμποδίσει μέτρα σε βάρος του, να αποσπάσει ό,τι μπορεί και να διαμορφώσει συσχετισμό προϋποθέσεις σύγκρουσης με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Σε σχέση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, με τα άρθρα, θα ψηφίσουμε υπέρ σε άρθρα που συμφωνούμε, έστω κι αν δεν θεωρούμε ικανοποιητική την πρόταση που γίνεται. Θα ψηφίσουμε παρόν σε άρθρα που μπορεί να συμφωνούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά θεωρούμε την κατεύθυνση που δίνεται ανεπαρκή ή προβληματική, και θα ψηφίσουμε κατά σε άρθρα που τα θεωρούμε ότι βρίσκονται σε αντιδραστική κατεύθυνση. Και ξεκαθαρίζουμε αυτό που είπαμε και στην Επιτροπή, αυτό που ήταν θέση και άλλων κομμάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, σε προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις, άσχετα αν το αλλάζει τώρα, ότι σε κρίσιμες συνταγματικές διατάξεις δεν πρέπει να συγκεντρωθεί ο αριθμός των 180 βουλευτών, για να μην έχει η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ελεύθερο λευκή επιταγή, ελεύθερα τα χέρια της να αλλάξει ό,τι η ίδια νομίζει. Με αυτή την αρχή πορευτήκαμε και σε προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις. Αυτή τη στάση θα κρατήσουμε και τώρα σε κρίσιμες συνταγματικές διατάξεις.